Στην δεύτερη ατομική του έκθεση στην Αμαλιάδα προχωρά ο ζωγράφος Κρίστον Εφρήμ Χάσα και έχει αρχίσει ήδη να τοποθετεί τα έργα του στην πινακοθήκη του Πολυχώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ήλιδας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Η πρώτη έκθεση είχε πραγματοποιηθεί πριν από 18 χρόνια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κ. Χάσα δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει, ωστόσο είχε επιλέξει να συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Καθώς όπως λέει και ο ίδιος, μια ατομική έκθεση χρειάζεται πολλά έργα και πολλή δουλειά έτσι ώστε να παρουσιαστεί ένα άρτιο αποτέλεσμα. Λόγω που εγώ δεν θέλω να φαίνομαι συνέχεια σε έκθεση σε ατομικές, γιατί είναι και να κάνεις να οργανώσει μια ατομική έκθεση πάνω απ' όλα θέλει καινούρια έργα και να φτιάξει καινούρια έργα θέλει πάρα πολύ χρόνο και δουλειά. Και εγώ αυτό λόγω και παίρνω μέρες σε άλλες εκτός Ελλάδας έκθεση, έχω μπει σε παγκόσμιο κύκλο ζωγράφων και τρέχω από αυτή την πλευρά. Τώρα εδώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που με έδωσε ευκαιρία στο καινούριο στολή της Αμαλιάδας, στο Πολύχωρο εδώ, που ανοίγω την έκθεση στο δική μου μετά από 18 χρόνια. Και θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλο το Δήμο Ήλιδας που με στηρίζει πάρα πολύ να πραγματοποιείται αυτή την έκθεση και όλους τους αμαλιαδίτες που με στηρίζανε, οι εμπόροι και αυτό, και λίγο οικονομικά και με την παρουσία που θα έρχουν Σαββάτο που θα είναι τα εγγένεια ώρα 6.30. Στην συγκεκριμένη έκθεση θα παρουσιαστούν 60 έργα του εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, ενώ σε πολλά κυριαρχεί η γυναίκα, αφού όπως λέει και ο ίδιος, η γυναίκα είναι η ψυχή μας, είναι πειρασμός. Το θέμα της έκθεσης, το όνομα είναι τέχνη και πατρίδες. Εγώ θέλω να μέσα από αυτή την έκθεση να δώσω μήνυμα ειρήνη και φιλίας μέσα στο λαό, ότι η ζωή μου ανοίγει σε δύο πατρίδες. Αυτό και έχω βάλει το όνομα της έκθεσης, τέχνη και πατρίδες. Είναι γύρω στα 60 έργα και τα θέματα των έργων είναι λίγο free, λίγο ελεύθερο, γιατί εγώ μέσα στα έργα παρουσιάζω τον πειρασμό μου, τον καθημερινή πειρασμό της ζωής μου. Και δεν έχω συγκεκριμένο θέμα ή ακριβώς θέμα. Είναι και προσωπογραφίες πολλές και σε πολλούς πίνακες βλέπουμε ότι θέμα είναι η γυναίκα. Εντάξει, η γυναίκα είναι η ψυχή μας. Αυτό μάλλον είναι και ο πειρασμός. Γιατί να ετοιμάσει ένα έργο ή να καταφέρεις να φτιάξεις ένα έργο, θέλει πάρα πολύ να είσαι πειρασμένος αισθηματικά. Και εγώ μέσα από αυτό το έργο αυτό έχω προσπαθήσει να παρουσιάζω. Εδώ είναι και έχουμε και καινούριο έργο που το εκθέσω για την πρώτη φορά. Συν αυτό, γιατί αυτό το έργο είναι ένα συλλογή που είναι τα τελευταία 18 χρόνια. Απλώς έχουν επηρεαστεί σε άλλες έκθεσεις, εξωτερικό και στην Ελλάδα, Αθήνα, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία και στην Αλβανία. Και από εδώ το παρουσιάζω για πρώτη φορά. Είναι και τα έργα που έχουμε τώρα, τα τελευταία μήνες που έχω φτιάξει. Το θέμα είναι δεν μπορώ να δουλεύεις τόσο άνετα ή τόσο πολύ, γιατί εγώ έχω κλέψει λίγο ώρες από το ύπνο, από τη ζωή μου, να ζωγραφίζω. Γιατί πάνω απ' όλα να ετοιμάζεις ένα έργο θέλεις πολύ χρόνο και αυτό μου λείπει, να πω την αλήθεια. Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση θέλει να παρουσιάσει τη φιλία μεταξύ των λαών και θα περιλαμβάνει παλαιότερα έργα του αλλά και έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί τους τελευταίους μήνες. Ενώ τη βραδιά των εγγενείων θα δώσει το παρόν και ο καθηγητής ζωγραφικής Ναπολέον Σάβα. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ.